Θα προχωρήσω λέγοντας πως η θεματική μας έχει τίτλο «Η επόμενη γενιά, πηγή ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας». Και πριν δώσω το λόγο, να υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο του 10ου Πολυσυνεδρίου πραγματοποιείται κάτω στο ισόγειο του Επιμελητηρίου και η έκθεση «Το δάσος κάτω από το δρόμο, από το απολιθωμένο δάσος Λέσβου». Να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρυματικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Οι λίγοι που είμαστε εδώ, κανονικά θα πρέπει να είναι όλο το νησί. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν, που δεν είναι εδώ. Πού βρήκανε δουλειές, τι επιχειρήσεις έχουν, τι κάνανε. Λοιπόν, εγώ θα πάω την ομιλία μου ανάποδα από μερικές που ακούστηκαν. Δηλαδή, θα αρχίσω με τα μαύρα και μετά σιγά σιγά θα το χαλαρώσω. Δουλεύω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα τελευταία 6-7 χρόνια και ασχολούμαι τον τελευταίο χρόνο με τα ζητήματα επιχειρηματικότητας. Είμαι στη ΣΑΜΟ καθηγητής πληροφορικής και πιστεύω σε αυτό που μπορεί να κάνει η πληροφορική για την Ελλάδα και για τα νησιά μας. Θα σας μιλήσω για διάφορα θεματάκια. Δώστε μου χρόνο. Είμαστε 4 για ένα session πόσο? Έχω ένα τέταρτο. Εντάξει, ένα τεταρτάκι, είμαι καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς το δικό μας project, αν θέλετε, τη δουλειά μας, την κάνουμε brand γρήγορα. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργούμε brands για να μπορούν και οι φοιτητές μας και οι άνθρωποι να έρχονται σε συνάφεια, να σας μείνει και εσάς δηλαδή το όνομα. Aegean Startups. Το λογότυπο είναι φτιαγμένο από φοιτητές φυσικά, έτσι. Όλα είναι ιδίες. Δεν έχουμε πια επιχορήγηση καθόλου. Να ξέρετε δηλαδή τα πανεπιστήμια, όσοι δεν το έχετε καταλάβει από αυτά που ακούτε, έτσι, από τις 10 δραχμές που έδινε το κράτος, αφήστε τη μισθοδοσία, εκτός μισθοδοσίας, γιατί μας τις πληρώνει ακόμα τις μισθοδοσίες, ακόμα, μας έδινε 10 δραχμές. Σήμερα από τις 10 μας δίνει μία. Μια μισή για την ακρίβεια. Έτσι. Από τις 10 δραχμές μας δίνει. Άμα δεν είχαμε δικά μας μέσα, να κάνουμε μεταπτυχιακά με δίδακτρα, να δουλέψουμε σε έργα, συγχρηματοδοτούμενα κτλ. Θα τα είχαμε κλείσει όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζούμε γιατί κάνουμε και δεύτερες δουλειές. Μερικές από τις οποίες έχουν έσοδα για το πανεπιστήμιο. Μου λέγει ο συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: η επιχορήγηση πότε θα έρθει? Δεν θα έρθει, του λέω. Καλύτερα να μην έρθει, να μάθουμε να δουλεύουμε χωρίς επιχορήγηση. Εγώ δούλευα 15 χρόνια, 20 είμαι στην έρευνα. Μέσω επιχορηγούμενων έργων που τα παίρνουμε κόντρα στους Αμερικάνους και στους Γερμανούς και στους Ιταλούς, έτσι. Όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τελευταία δυσκολέψαν και αυτά. Δεν μας θέλουν πολλοί Ευρωπαίοι. Δεν θέλουν να δουν πώς θα πάει η Ελλάδα. Αρχίζω και μαθαίνω να δουλεύω χωρίς λεφτά. Γιατί μαθαίνουμε να δουλεύουμε συνεργατικά και λίγο εθελοντικά. Βέβαια, με αποτέλεσμα στο μέλλον να βγάλουμε λεφτά πολλά. Εγώ στα παιδιά μου λέω, αν θέλετε λεφτά. Έχει λεφτά. Αν θέλετε ωραία ζωή, και από αυτό έχει. Έτσι. Αλλά δεν έχω να σας δώσω. Και δεν θέλω να έχω. Κοιτάξτε τώρα. Ορισμένα νούμερα για να αισθανθείτε άσχημα. Endeavor Greece. Χάσαμε 1.000.000 θέσεις εργασίας. Μέσα σε 6 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, πού είναι ο κόσμος. Πού είναι αυτά τα παιδιά. Εντάξει, είναι εξεταστική τώρα το Πανεπιστήμιο, αλλά είναι και άλλοι. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος, είναι ένα νησί με 100.000 κατοίκους. Έτσι. Γιατί στο συνέδριο να μείνουν όλοι αυτοί για να βρουν δουλειές, ξέρω, για να βρουν να κάνουν κάτι. Κοιτάξτε, 1.000.000 και λέει πώς θα τις βρούμε αυτές τις θέσεις. Συγγνώμη αν κάνω και λίγο μάθημα, αλλά πολλοί εδώ μέσα χρειαζόμαστε και λίγο μάθημα. Και εγώ χρειάζομαι πάντα. Μ' αρέσει το μάθημα. Να μου κάνει κάποιο μάθημα. Είμαι λίγο σε στυλ μαθήματος. Πώς θα βρούμε τις θέσεις. Κοιτάξτε, για να το λέτε στα παιδιά σας, τους το λέω και εγώ. Ξεχάστε τα σουβλατζίδικα, τα αυτά, ξεχάστε οτιδήποτε δεν δημιουργεί πίτα, αλλά τρώει την πίτα του διπλανού. Πέτυχε το δικό μου σουβλατζίδικο, έκλεισε το διπλανό. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς. Εκτός εάν αλλάξουν διατροφικές συνήθειες, αλλά και πάλι λεφτά δεν έχουμε για να ξοδέψουμε. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά που ξέρουμε να κάνουμε σαν Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ας αφήσουμε λίγο τον τουρισμό και την αγροδιατροφή. Κάποια αγροδιατροφή, όχι όλοι, απ' έξω.
όλα τα άλλα που ξέρουμε, εμπόριο, στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πιάσει το δικό σου e-shop, θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά στη Σάμο. Θα πιάσει το δικό σου μαγαζί ηλεκτρονικών, θα κλείσει το διπλανό. Λέει Endeavor και λέει σωστά σε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις. Μάλιστα, πόσες λέτε? 10.000. Γιατί 10.000 καινούργιες επιχειρήσεις, όχι του ενός ανθρώπου, έκανα το startup μου, όχι. Επιχειρήσεις των 50 ανθρώπων. Εκεί πρέπει να τις φτιάξουμε. Και λέει, εκτός από αυτές βέβαια, έχουμε και 3.000 επιχειρήσεις από τις 200.000 επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς αξίζουν 3.000 μόνο. Θα δείτε τα νούμερα, τα έχω μετατρέψει και στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Ρόδο. Με πολύ απλούς υπολογισμούς, ίσως και απλοϊκούς. Λοιπόν, 10.000 νέες επιχειρήσεις. Αλλιώς θα παραμείνουμε το έθνος των ανέργων. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς. Όσοι, είπε ένας κύριος, ο κ. Ζορπίδης, νομίζω, όσοι τουρίστες και να έρθουν, γιατί το έρχονται, δεν σημαίνει απαραίτητα αφήνουν, το βλέπετε αυτό. Ανεβαίνουν τα νούμερα στο έρχονται, μειώνεται το spending, το ίδιο αποτέλεσμα και χειρότερο. Λοιπόν, λέει λοιπόν η μελέτη, και τώρα έρχομαι στα δικά μου. Πρέπει να εντοπίσουμε καταρχήν και να στηρίξουμε αυτές τις 3.000 επιχειρήσεις που αναπτύσσονται συνεχώς. Τις ξέρετε ποιες είναι και στα μέρη σας, είμαι σίγουρο. Θα δείτε τα νούμερα για εδώ, είναι πολύ μικρά. Αλλά έχω την εντύπωση, με τη Σάμο που τα τσεκάρισα λιγάκι, ότι είναι αληθινά. 3.000 επιχειρήσεις αξίζουν. Οι υπόλοιπες 197 δεν πρέπει να κλείσουν, προς Θεού. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν γιατί είναι μικρές, μικρομεσαίες, πολύ μικρές, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Αλλά δεν θα μας λύσουν αυτές το πρόβλημα, γιατί αυτές δεν πρόκειται δυστυχώς να προσλάβουν. Έτσι. Όλα λοιπόν τα σουλατζίδικα στην παραλιακή δεν μας κάνουν για αυτό το πρόβλημα που έχουμε σαν χώρα. Γιατί αν προσλάβει ένα, θα διώξει και τον άλλο. Δεν αναπτύσσεται. Κοιτάξτε τώρα, λένε οι στατιστικές, για να έρθω και στα δικά μου, 1% ιδέες. Σήμερα είμαστε 100 άνθρωποι εδώ μέσα, ας πούμε. Έτσι. Αν λέει κάτσουμε κάτω και βάλουμε τις ιδέες μας για επιχείρηση αύριο το πρωί, μία από αυτές, αν φτάσουμε σε μία ιδέα και συνεχώς τις διαλογιστούμε, του Καλογρή δεν είναι καλή, του Χαραλαμπή δεν είναι καλή, ο Ζούρος έχει την καλύτερη, μπορούμε να κάνουμε μία επιχείρηση εμείς 100 αύριο. Μία. Οι υπόλοιπες 99, κάποιες θα είναι, δεν θα πετύχουν, και κάποιες θα πετύχουν αλλά θα γίνουν μικρούλες. Θα γίνει δηλαδή να λύσει το πρόβλημά του ο κύριος Ναούμ και να μην λύσει το πρόβλημα των υπολείπων μας. Για να πετύχει λοιπόν 1%, έτσι, και να θέλουμε 10.000 νέες επιχειρήσεις, βαστιχτείτε, θέλουμε 1.000.000 νέες ιδέες να φτάσουμε. Πρέπει η χώρα αυτή να επεξεργαστεί 1.000.000 ιδέες τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε τώρα, για το Βόρειο Αιγαίο τι λέτε ότι πρέπει να κάνουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Όλοι εδώ είστε της αγοράς. Έτσι. Πόσο τοις εκατό του ΑΕΠ της Ελλάδας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο Βόρειο Αιγαίο, παράγεται στο Βόρειο Αιγαίο? Σηκώστε χεράκι. Πόσο τοις εκατό του ΑΕΠ της Ελλάδας αντιστοιχεί στο Βόρειο Αιγαίο? Σκοτώνω τις ξανθιές, ξέρετε ποιος είναι το δεύτερο. Που λέει... 0,5, καλή προσπάθεια, είναι λάθος. Αλλά είναι προσπάθεια τουλάχιστον. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Είναι η μόνη παρουσίαση που έγινε με στοιχεία. Προσέξτε, απάντησε το πέρα-πέρα μάθημα, είναι η μόνη παρουσίαση που είχε στοιχεία. Δεν θυμάμαι το όνομά σας, αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, 1,5% βγάζει το Αιγαίο. Το Βόρειο Αιγαίο. Είναι πολύ σωστά. Τι πληθυσμό έχουμε σε σχέση με το σύνολο? 2%. Εκεί είναι τα νούμερα πιο καλά. Λοιπόν, δηλαδή, τα ξέρετε καλύτερα. Κοιτάξτε, αν ήσασταν φοιτητές μου, ήδη θα έλεγα, τι θα έλεγα, ετοίμασε τη βαθμολογία, δεν θα είναι καλή. Με την έννοια ότι τα νούμερα αυτά πρέπει να τα έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. Τι λέω λοιπόν τώρα εγώ? Αν βάλω τα ποσοστά, φανταστείτε, στο Βόρειο Αιγαίο του 1,5%, σας έχω βάλει και το Νότιο δίπλα για να συγκριθείτε με Κυκλάδες και το Δεκάνησα. Η Κρήτη είναι απ' έξω, είναι επί 2 επίσης, πιο μεγάλο μαγαζί. Και βέβαια και σε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Βλέπετε, το Νότιο Αιγαίο είναι λιγάκι πιο αναπτυγμένο. Με 3% πληθυσμό κάνει 3,2, έχει και μεγαλύτερο πληθυσμό. Είναι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αυτό, έτσι. 6.000, και μετράω τις επιχειρήσεις. Θεωρητικά, με βάση τα δικά μου νούμερα, τα έφτιαξα σήμερα το πρωί την ώρα που άκουγα παρουσιάσεις. Θα πρέπει να έχουμε 3.000 επιχειρήσεις, grosso modo, όχι ελεύθερες επαγγελματίες. Πώς έχετε στο επιμελητήριο? 900, αλλά έχετε πολλούς που είναι μικρούς, που είναι έτσι. Οι 3.000, φανταστείτε. Ναι, μόνο στη Λέσβο, έτσι. Λέει το Excel μου,
Αυτές που αξίζουν οι επιχειρήσεις σε Σάμο, Χίο, Λέσβο και τα μικρότερα νησιά είναι 50. Δεν τυχαίο το νούμερο. Αν δείτε στη Σάμο, μπορώ να γράψω το πολύ 10 να βάλω στο χαρτί. Δηλαδή επιχειρήσεις που υπογράφω ότι θα αναπτυχθούν. Ξενοδοχεία έχουμε πολλά. Δεν θα βάλω πολλά όμως. Κάνα δυο θα βάλω. Αγροδιατροφή. Όλοι φτιάχνουν τυριά, γελάδια. Δύο-τρεις θα βάλω και από εκεί. Έτσι, οπότε είναι λίγες. Πάμε τώρα στο τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε, θέλουμε στα επόμενα χρόνια 200 πλάς τέτοιες επιχειρήσεις. Πρέπει να τετραπλασιάσουμε αυτό το δυναμικό των καλών, υγιών, εξωστρεφών και λίγο καινοτόμων ή περισσότερων επιχειρηματιών. Τετραπλασιάσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Όχι σε ένα χρόνο, αλλά μέσα στα επόμενα χρόνια. Αλλιώς, ανεργία 25%, ανεργία στους νέους 60% και όποιος ζήσει. Εννοώ, όλοι μας οι καλοί θα φύγουν στην ανεργία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας λέω, ο ρυθμός, να σας πω ένα μέτρικ δικό μου, ο ρυθμός με τον οποίο δίνω συστατικές επιστολές έχει αυξηθεί πόσες φορές. 10. 10 φορές περισσότερες συστατικές επιστολές δίνω φέτος από ό,τι έδινα 3 χρόνια πριν. 10 φορές περισσότερες. Που σημαίνει θέλουν όλοι να πάνε έξω. Θέλουν όλοι να φύγουν. Θέλουν όλοι να και ξεκινάνε και φεύγουν κτλ. Έτσι. Και μετά, καλό είναι, σας λέω, η Ελλάδα θα βρει, είστε μεγαλύτεροι από μένα, τα ξέρετε αυτά. Απλώς εμείς δεν θα το δούμε μέχρι να γίνουν οι ονάσιδες του εξωτερικού και να ξανάρθουν να βοηθήσουν. Εμείς θα έχουμε παραδώσει όχι μόνο τα κλειδιά και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Επιταχυντής επιχειρηματικότητας Aegean Startups. Τι είναι αυτό τώρα? Εκ των ενώντων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είμαστε ένα σμάρι από καθηγητές σε όλα τα νησιά που ασχολούμαστε με επιχειρηματικότητα. Και έχουμε από κάτω φοιτητές και κάνουμε ιδέες, κάνουμε διαγωνισμούς και όλα αυτά που θα σας πω αρκετά πιο γρήγορα από εδώ και πέρα, έχουν να κάνουν με το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Κάθε slide έχει κάτι για σας. Κι ας είστε και από Θεσσαλονίκη, κι ας είστε και από την Αυστρία, κι ας είστε και από τη Σουηδία, από πουδήποτε θα έχουμε κάτι να κάνουμε μαζί. Λοιπόν, στοχεύουμε σε περιοχές όπου το Αιγαίο είναι δυνατό. Κοιτάξτε, έχουμε 10 branch που είναι αντίστοιχα του Mercedes. Ξέρετε πώς κάνει ο ξένος ή ξέρω εγώ τι θέλετε να πείτε εσείς. Coca-Cola, που λέει από Coca-Cola ξέρω. Έχουμε 10 τέτοια branch στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λίγο. Δεν υπάρχει ξένος που να του πει Πυθαγόρας και να μην τον πιάσει ένα ρίγος. Να του πεις μαστίχα, να του πεις σαμιώτικο κρασί, να του πεις σίγρι, δεν ξέρω αν είναι στα 10 ακόμα. Αλλά έχουμε 10 branch, συν τη θάλασσα, φως και αυτό, που είναι, δεν παίζονται αυτά. Έτσι. Πρέπει αυτά να τα στηρίξουμε με νέες ιδέες. Δεν γίνεται να πουληθούν μόνα τους, δυστυχώς. Όσο καλά και να είναι τα νησιά μας, όσο καλά και να είναι η παραλία στα βατερά, αν δεν την κάνουμε αφίσα σε όλο τον κόσμο, δεν πρόκειται, όχι να έρθουν τουρίστες, τουρίστες θα έρθουνε, αλλά θέλουμε αυτούς που όπως ξέρετε έχουν το spending. Κύριε Χαραλαμπίδη, έχετε άλλα 3 λεπτά. Ένα λεπτό θα μου πεις τώρα. Λοιπόν, δυνατά branch και προσπαθούμε να βάζουμε τεχνολογία μαζί με αυτά. Τεχνολογία έρχεται από πολλές μεριές, δεν είναι μόνο πληροφορική. Κοιτάξτε, θέλουμε να κάνουμε, βλέπετε αυτό, πλατφόρμα ψηφιακών εργαλείων. Ο δικός μου στόχος είναι όλα πλην των τελευταίων σταδίων που θέλουν να καταλάβω ποιος είναι ο φοιτητής αυτός και τι θέλει να κάνει ακριβώς και αν το βαστάει μέσα του, δηλαδή όταν θέλω να δω τα μάτια του. Εκτός από αυτό το στάδιο, όλα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Αλλιώς, φτιάξτε μου αερογέφυρες να πηγαίνουμε ερχόμαστε από το κάθε νησί στο άλλο νησί. Δεν γίνεται. Ή θα πάμε με τη νέα τεχνολογία και στη συνεργασία, ή ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πριτανεύσει αυτό που είπε ο πρώτος ομιλητής, που λέει δεν έχουμε μεταφορές, άρα τέλος. Λοιπόν, αυτά κάνουμε. Τα κάνουμε σε συνεργασία με πολλούς και από εδώ μέσα έχουμε κάνει προσπάθειες και κάνουμε συνέχεια προτάσεις κτλ. Κοιτάξτε τώρα, ετούμε παράταση τριλέπτου. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Και πενταλέπτου λέτε. Ωραία. Το κοινό μου με παίζει για πεντάλεπτο. Δείτε τι είναι αυτό. Λέει, υπάρχουν δύο ειδών επιχειρηματικότητες στην καινοτομία. Η μία είναι αυτή που έβγαλε το, πώς θέλετε να πούμε τώρα, το πιο τρελό που χρησιμοποιήσαμε ποτέ, αν και αυτό demand είναι. Έτσι, κάτι δηλαδή που αλλάζει την αγορά τελείως και τη διαλύει. Η άλλη επιχειρηματικότητα, η καινούργια, είναι αυτή που δουλεύει μαζί με την αγορά. Έτσι. Δεν θα βγάλει market disruptor,
Δεν θα βγάλει δηλαδή κάτι που θα σας κλείσει. Γιατί προσέξτε τώρα, αν είστε ταξιτζίδες, το Airbnb, μάλλον σύλλογοι, πώς το λένε, ταξιτζίδων, το TaxiBeat σας κλείνει, σας χτυπάει αμέσως. Αν είστε ξενοδόχοι ή ξέρω εγώ τουριστικά γραφεία, το Airbnb σας απειλεί γιατί θέλει να αλλάξει αυτή την αγορά. Αυτό το κομμάτι που κάνω εγώ δεν είναι τόσο απειλητικό. Τι κάνω δηλαδή. Προσπαθώ να βρω δεδομένα για κάθε αγορά, τα Aegean Startups αυτό κάνουμε δηλαδή. Βρίσκουμε δεδομένα και μετά καθόμαστε με ομάδες επιχειρηματιών, προσπαθούμε τώρα να κάτσουμε και εδώ, στη Λέσβο, στη Σάμο, να συζητήσουμε για τις ανάγκες αγοράς. Λέει, είστε ξενοδόχοι, όλοι. Μάλιστα. Τι σας λείπει, ρε παιδιά. Κοίτα να δεις, με την τεχνολογία δεν τα πάμε καλά. Θέλουμε digital marketing από την αρχή. Λέω, ωραία, γράψτε αυτό. Τι άλλο. Λέει, με την τεχνολογία δεν τα πάμε καλά. Μέσα στο ξενοδοχείο δεν ξέρω τους αυτοματισμούς τους καινούριους και δεν ξέρω να τους διαλέξω κιόλας. Έρχονται εταιρείες, λέω, γράψε και αυτό. Ο άλλος λέει πράσινο, ο άλλος λέει κίτρινο, ο άλλος λέει ιδέες που τους λείπουν από την αγορά τους και δεν μπορούν να τις κάνουν μόνοι τους. Και από την άλλη μεριά βάζω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι 15.000 μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Και άμα θέλω και φωνάξω και άλλα πανεπιστήμια, μπορεί να γίνουν και 100.000. Άμα θέλω και με πιστέψουν ότι κάτι γίνεται εδώ. Και λέω, πρέπει από τη μία να κάτσουμε εμείς που έχουμε τις ανάγκες και από την άλλη να κάτσουν τα παιδιά για να φέρουν ιδέες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ιδέες φέρνουν και πόσο είναι δυνατόν το πλήθος να φέρει το αποτέλεσμα. Το κοινό πάντα ξέρει, έχετε δει το τηλεπαιχνίδι, που λέει να μιλήσει το κοινό. Είδατε, το κοινό δεν χάνει ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι χίλιοι μεσαίου επίπεδου άνθρωποι. Αλλά με το που ψηφίσουν και πούνε ο Πυθαγόρας ήτανε, ο Πυθαγόρας ήταν. Άρα πρέπει να δώσουμε τις ιδέες αυτές, τη γνώση σε πολλά παιδιά και να τους καλέσουμε μετά να δώσουν ιδέες και τους καλύτερους από αυτούς να τους κάνουμε επιχειρηματίες. Όχι για να γίνουν πλούσιοι αυτοί μόνο, για να μας βοηθήσουν το υπόλοιπο οικοσύστημα. Καταλάβατε, βλέπετε τώρα εδώ, έτσι. Με αυτό το μέσο όρο ηλικίας, και εγώ είμαι πάνω από το μέσο όρο ίσως εδώ μέσα πια, δεν πάμε μπροστά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε εμείς και οι νέοι να είναι έξω και να πίνουν καφέ στις 3 ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, για να μην έχει έρθει κανένας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Εμείς δεν γίνεται να σώσουμε το πράγμα. Το ότι δεν μας πιστεύουν ότι μπορούμε να το σώσουμε, κύριε, έχει κάποια βάση. Δεν μας πιστεύουν πια. Λέει, εσείς θα το σώσετε, άσε. Δεν θέλω. Κάποιους από εμάς όμως μας πιστεύουν. Και εκεί πρέπει να πάμε και να... Λοιπόν. Τέλος πάντων, μην κοιτάμε πίσω, θα κάνουμε το επόμενο. Λοιπόν, υποστηρικτές, κοιτάξτε τώρα, ενδιαφέρον επίσης. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, και εδώ στη Λέσβο γρήγορα κάτι θα γίνει, έχουμε κοιτίδες σε 6 νησιά. Δεν υπάρχει αυτό από άλλο φορέα. Δηλαδή, το πανεπιστήμιο, αν έχετε ένα γιο, μια κόρη, ένα νηψιό, ένα φίλο, βρε αδερφέ, που είναι στη Ρόδο και σας πει, έχω μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω τι να την κάνω, πείτε του, α, είδα το Χαραλαμπίδι, που μου είπε ότι στη Ρόδο έχει μικρή κοιτίδα. Θα σε στείλω εκεί να σε βοηθήσουν. Δηλαδή, τι θα βρει εκεί. Θα βρει ένα-δυο καθηγητές που το έχουν λίγο με την επιχειρηματικότητα. Κύριε Χαραλαμπίδι, ένα άλλο ένα λεπτό. Ναι, θα ξαναβάλω το κοινό μου. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σταματήσω. Θα βρει ένα γραφείο να τον βοηθήσει και να τον πάει παραπέρα. Έχουμε μέντορες. Για να είμαστε πρακτικοί, κύριε καθηγητέ, ποιος είναι εδώ ονομαστικά, ποιος έχει την κοιτίδα τη δικιά σας. Την κοιτίδα τη δικιά μας την έχει το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας, έτσι, Παύλο Γεωργάτος, Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αναγνωστόπουλος πρόεδρος, Μπούνια Αντιπρίτανης, έτσι πια, και Παύλο Γεωργάτος. Λοιπόν, να μην σας πω τώρα για Μπέρκλεϊ, δείτε ένα παράδειγμα και τελειώνω με το παράδειγμα. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα σηκώσει στον αέρα. Επιχειρώ στη Σάμο. Μην ξέρετε τι είναι αυτό. Με το Δήμο κάνουμε και με τα επιμελητήρια, συλλόγους και τα λοιπά θα έρθουν από κοντά αυτοί όλοι. Μην ξεχνάμε τους απόδημους. Βλέπω ισχυρό όποτε μιλάμε για τα νησιά μας σε ξένους της Αμερικής. Αλλά όχι φυσικά να έρθουν με το οτιδήποτε και να συμβάλλουν. Αν κάνουμε κάτι θα μας βοηθήσουν και αυτοί, αλλά να είναι καλό. Και λέμε, θεματικές περιοχές, τα κρασιά της Σάμου, ο τουρισμός και ο πολιτισμός της Σάμου, πληροφορική είναι παντού έτσι κι αλλιώς, έξυπνες ιδέες για την αξιοποίηση της Σάμου όμως. Και θα πρέπει να στήσεις την εταιρεία στη Σάμο. Εγώ σας λέω, θα βρω ξένο, Ολλανδό, που το έχει όνειρο ζωής να ζήσει στη Σάμο. Η ποιότητα που βλέπει είναι απίστευτη, φεύγοντας ας πούμε από την Ολλανδία. Μια χώρα με καλές υποδομές, αλλά όχι τόσο καλό κλίμα. Δεν πειράζει, έγινα 30, έγινα 40, τα αλλάζω τώρα.
πάω στη Σάμο, του λέω μην σκέφτεσαι υποδομές. Δεν υπάρχει. Για αυτούς δεν υπάρχουμε. Ούτε Δήμο έχουμε, ούτε τέτοιο, ούτε υπηρεσία, τίποτα, τίποτα. Είμαστε 26 στους 28 της Ευρώπης, να ξέρετε, σε δημόσια διοίκηση. Έτσι, και απέχουμε πολύ από τον 25ο. Και φεύγουν όλοι πιο γρήγορα μπροστά μας. Έτσι, δεν υπάρχουμε. Αλλά είναι ικανός να έρθει στη Σάμο και να στήσει εταιριούλα για να βοηθήσει την τοπική οικονομία και να πει θα ζήσω άλλα 20 χρόνια σε έναν άλλο τόπο. Είναι δυνατό αυτό. Ευτυχώς δεν μπορούμε να το χαλάσουμε έτσι εύκολα. Λοιπόν, αυτό κάνουμε στη Σάμο. Έτσι, εμείς κάνουμε όλη την υποδομή και τα συστήματα πληροφορικής που χρειάζεται για να φτάσει αυτό μέχρι την Αμερική και να το μάθουν όλοι. Α, I do business in Samos. Τι κάνεις, λέει, ετοιμάζω πρόταση να πάω στο Σάμο να δουλέψω. Και ο Δήμος, το επιμελητήριο, μας δίνουν αυτά. Να του ιδρύσουμε την εταιρεία δωρεάν, να του δώσουμε ένα χρόνο φως, νερό, τηλέφωνο και να τον δικτυώσουμε να βρει λεφτά. Όχι να του δώσουμε λεφτά, προσέξτε. Αν του δώσουμε λεφτά, πιθανά τον χαλάσαμε. Τι θα γίνει, αν Έλληνας ειδικά, θα πάρει τα λεφτά, θα τα φάει, θα γίνει ένα παφ. Έτσι, μικρό, θα γράψει sites ωραία και τα λοιπά και μετά πάλι θα μπει στο κουκούλι του. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, επιχειρώ, ήδη το έχω στείλει, πριν έρθω, το στείλα και λέω να κάνουμε τέτοιο, αμέσως. Να το βάλουμε και να γίνει και στη Λέσβο και στη Λίμνο, η υποδομή δικιά μου είναι ίδια, γιατί είναι ηλεκτρονική. Βλέπετε, εγώ ένα σύστημα φτιάχνω και λέω, δέχομαι προτάσεις για τη Σάμο. Να κάνουμε εδώ, αντί για κρασιά, θα λέμε λάδι, θα λέμε ούζο και τα λοιπά και θα στήσουμε αυτό το κύκλωμα και το δικό σας τουρισμό και τα δικά σας πολιτιστικά και τεχνολογίες είναι παντού. Λοιπόν, κάνουμε κι άλλα, σας έχω παραδείγματα, έτσι. Έχουμε κάνει μερικές προσπαθιούλες, εταιριούλες δηλαδή αυτού του συμμετοχικού τρόπου δουλειάς. Έτσι, έχουμε κάνει στη Λίμνο, κάνουμε συνέχεια καινούργια προϊόντα αγροδιατροφής ο κύριος Κάλκος. Έτσι, έχουμε πόλους καλούς. Στη Σάμο πληροφορική, εδώ στη Λέσβο έχουμε ωραία τμήματα που γεννάνε ιδέες. Κάνω εγώ μάθημα επιχειρηματικότητα σε παιδιά της γεωγραφίας. Κύριε Χαραλαμπίδη, είμαστε στο 20 λεπτό. Ευχαριστώ. Βεβαίως, ερωτήσεις. Απάντηση... Σε όλα αυτά που έχετε μελετήσει και καλά τα μελετήσατε... Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το είπα, έτσι, κοιτάξτε, να σας πω, για να δείτε πώς απαντώ στους φοιτητές μου αυτό, σας αντιμετωπίζω σαν φοιτητές μου, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, θα δείξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και σας είπα πρώτος ότι συμφωνώ, γιατί είναι δουλειά μου παρόλα αυτά, δηλαδή παράλληλα, να μελετώ την δημόσια διοίκηση. Είμαι πανεπιστημιακός, η ειδικότητά μου είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πήγα και γεννήθηκα, τέλος πάντων. Και κάνω αυτή τη δουλειά ερευνητικά χρόνια. Είμαστε οι χειρότεροι με διαφορά, προσέξτε, στην Ευρώπη. Με διαφορά. Ήρθαν από το Ισραήλ. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο πλανήτη τελείως, έτσι. Πριν από 30 χρόνια ήταν σαν εμάς. Και χειρότερα ήταν από εμάς. Και λιγότεροι ήτανε και έχουν κάνει και 500 πολέμους που τους έχουν διαλύσει. Είναι σε άλλο πλανήτη. Μίλησε ο άνθρωπος από το Ισραήλ, λέω, σε προσκυνώ, λέω, δεν στέκομαι δίπλα σου. Τι να σταθώ δίπλα σου, λέω. Εδώ είμαστε, λέω, ασθενείς, πολυτραυματίες και παρόλα αυτά έρχεται ο γιατρός και βγάζει ένα ξύλο και το χτυπάει. Τι του κάνει τώρα, τι μέθοδος είναι αυτή. Έτσι, αλλά προσέξτε. Αυτού λεχθέντος αποφάσισα να μείνω. Καταλάβατε τη διαφορά. Δηλαδή, με όποιο πρόβλημα η ερώτηση είναι πάντα εκεί. Σε ποιο μέρος του ποταμού στέκεσαι. Θέλετε να στέκεστε στο από εδώ που λέει θα είμαι εχθρός. Ή να στέκεστε από εδώ που λένε να είμαι φίλος. Πώς να σας πω. Δεν θέλω τώρα να πω σε προσωπικά ζητήματα. Το παιδί σας, έχω κι εγώ μια κόρη, έτσι. Είναι άρρωστη και έχει ακμή. Τι της λέτε κάθε μέρα. Πώς είσαι έτσι, μωρή και. Όχι, βέβαια. Δεν είναι. Αύριο θα φτιάξει. Αγαπάμε. Γι' αυτό σας λέω. Είναι χάλια. Είμαστε χάλια. Αλλά πρέπει να αποφασίσετε παρόλα αυτά σε ποιο μέρος του ποταμού θα είστε. Δεν γίνεται. Ή κάντε επανάσταση, να κάνουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ αποφάσισα να μείνω. Ναι. 50 χρόνια, ναι. Βιώνουμε τις ίδιες πρακτικές, ωραία. Τις ίδιες συμπεριφορές, ναι. Την ίδια γραφειοκρατία, okay. Τα ίδια προβλήματα. Ωραία. Να γίνουν οι ερωτήσεις στο τέλος των ομιλιών, ναι. Για να μην αδικούμε τους ομιλητές. Ωραία. Στο τέλος. Όχι. Είναι απλό, προσέξτε, και οι φοιτητές ματώνουν, μην το λέτε έτσι.
Τι θέλετε, να κάνουμε επιχειρώ στη Λέσβο ή να μην κάνουμε? Προσέξτε, προσέξτε. Όχι. Λοιπόν, θα σας διακόψω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζούρο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και έναν από τους ελάχιστους ανθρώπους που κατάφερε να κάνει γνωστό το νησί μας σε όλο τον κόσμο αναδεικνύοντας τις ομορφιές του. Α, πρέπει να φτιάξω αυτό. Το έχω μάθει τώρα. Πατάμε εδώ. Α, βάλτε το πίσω. Ναι, ναι. Εδώ. Αλλιώς, άμα δεν το κάνω, θα έρθει μια κοπέλα πιο όμορφη από μένα. Άμα μείνω ένα μήνα, θα πάρω τα κλειδιά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το διαθέσιμο χρόνο για να σας παρουσιάσω τη συνέργεια ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα του Αιγαίου εδώ στη Μυτιλίνη με την προσπάθεια που κάνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου τα τελευταία 20 περίπου χρόνια για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, πιστεύοντας ότι η ανάδειξη του τόπου, των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μαζί μπορεί να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης σαν αυτή που ζούμε σήμερα, όπου αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε και να προβάλλουμε, να στηριχτούμε σε αυτό που έχουμε και όχι σε αυτό το οποίο περιμένουμε να έρθει απ' έξω. Στους ανθρώπους, οι οποίοι όμως αξιοποιούν τους διατιθέμενους πόρους. Και πόροι υπάρχουν πολλοί, αρκεί με έξυπνο τρόπο να τους αξιοποιήσουμε και να τους αναδείξουμε. Και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, μια από τις τελευταίες προσπάθειες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, όπου θεωρώ ότι είναι μια καινοτόμα προσπάθεια με ένταση επιστημονικής γνώσης σε έναν τομέα που συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Σε μια περιοχή όπου δεν είναι ο γνωστός τουριστικός προορισμός του Νοτίου Αιγαίου. Το Βόρειο Αιγαίο δεν είναι από αυτούς τους προορισμούς, ωστόσο είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να αναπτύξει αυτόν έναν τουρισμό ο οποίος, όπως έλεγε ο κύριος Χαραλαμπίδης πιο πριν, μπορεί να έχει ένταση όχι αριθμών, αλλά κατανάλωσης. Δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι θα έρχονται, θα απολαμβάνουν τον τόπο και δεν θα είναι οι τουρίστες του all inclusive που δεν αφήνουν τίποτα σε αυτόν τον τόπο και δεν αφήνουν τίποτα στην τοπική οικονομία, αλλά ακριβώς είναι άνθρωποι που επειδή αντιλαμβάνονται την αξία της φύσης και του πολιτισμού, της εικόνας της Λέσβου, όπως εμείς οι άνθρωποι που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτόν τον τόπο τη γνωρίζουμε, θα μπορέσουμε να τους κάνουμε κοινωνούς αυτής της μοναδικότητας, αυτής της ομορφιάς, και οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν, θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία ανάπτυξης που έχει ο τόπος και όχι αυτά που θα φέρουμε ενδεχομένως με πολύ μεγάλες επενδύσεις και οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι ικανές για να τραβήξουν το μπροστά. Προφανώς όλο αυτό που θα σας παρουσιάζω σαν ένα τελευταίο παράδειγμα εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, γιατί χωρίς στρατηγική συνολική η κάθε μια μοναχική προσπάθεια παραμένει χωρίς δυναμική για το μέλλον. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όταν ανέλαβε την προσπάθεια ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους, κατάλαβε ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τη φέρει εις πέρας αν δεν συνδεθεί με άλλους αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ξεκίνησε από εδώ πριν από 20 χρόνια η δημιουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, μέσα από την οποία μέχρι σήμερα 120 φορείς σε όλο τον κόσμο έχουν δικτυωθεί και αυτοί οι φορείς άλληλο υποστηρίζονται, προβάλλουν φυσικά μνημεία
Και πρόσφατα, τον περασμένο μόλις Νοέμβριο, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO καθιέρωσε την τρίτη περιοχική, θα έλεγα, αναγνώριση μετά τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και τα αποθέματα της βιόσφαιρας. Υιοθέτησε το πρόγραμμα Παγκόσμια Γεωπάρκα, μέσα στο οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι η Λέσβος λάμπει σαν ένα από τα σημαντικότερα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την προσπάθεια η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει ενταχθεί το σύνολο του νησιού, όλη η Λέσβος, και εδώ σε αυτόν τον χάρτη βλέπετε την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος. Με κόκκινο χρώμα είναι τα γεωλογικά μνημεία, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν παντελώς άγνωστα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο απολιθωμένο δάσος, αναφέρομαι στο σύνολο των γεωλογικών μνημείων που διαθέτει η Λέσβος, και με κίτρινες κουκίδες είναι όλα τα πολιτιστικά μνημεία του νησιού, γιατί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και να απευθυνθούμε στους επισκέπτες μας αν αυτά τα πράγματα δεν τα δέσουμε μαζί. Είναι προφανές ότι στοιχείο για όλη αυτή την προσπάθεια και η βάση του είναι το απολιθωμένο δάσος Λέσβου, το οποίο υπάρχει, είναι γνωστό από την αρχαιότητα, πρώτες αναφορές το 18ο αιώνα, όμως μόλις το 1995 αρχίζει η ουσιαστική προσπάθεια για τη διαχείριση και την ανάδειξή του. Το απολιθωμένο δάσος είναι σίγουρα ένα μνημείο το οποίο μας μιλάει για το παρελθόν. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ανάδειξης αυτών των στοιχείων, και μαζί με το απολιθωμένο δάσος προσπαθούμε να αναδείξουμε και τα στοιχεία του τοπίου στη Λέσβο, όπως είναι αυτές οι ηφαιστειακές κολόνες. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή βλέπετε κάποια βράχια που ενδεχομένως δεν τα καταλαβαίνετε, δεν τα καταλαβαίναν περισσότεροι εδώ, είναι δυνατόν αυτά τα βράχια να τραβήξουν κόσμο? Η απάντηση είναι ναι. Και η απάντηση είναι ναι, δεν θα σας την πω γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ναι. Θα σας πω ότι αντίστοιχες κολόνες σε μια από τις πιο δύσκολες στην πρόσβαση και τις πιο δύσκολες από άποψη κλιματικών συνθήκων και αέρα και όλων αυτών των στοιχείων, στη βορειοδυτική Ιρλανδία, σε ένα τέτοιο μνημείο, το Giant's Causeway, 4,5 εκατομμύρια κόσμος κάθε χρόνο πηγαίνουν για να επισκεφθούν ένα τοπίο που αποτελείται απλώς από τέτοιες κολόνες. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Προβλήθηκε κατάλληλα. Από τον επίσημο οργανισμό της Ιρλανδίας αξιοποιήθηκε και 4,5 εκατομμύρια κόσμος καταφέρουν να πάνε στην πιο αφιλόξενη ακτή της Ιρλανδίας για να θαυμάσουν αυτά τα βράχια. Εδώ στη Λέσβο είναι ένα από τα 120 μνημεία, σημεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλαμε στην UNESCO για την αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο. Ή για παράδειγμα, δεν κουράζομαι να το λέω, είναι ένας λόφος λίγο έξω από την Ερεσό. Οι περισσότεροι περνάνε και δεν τον γνωρίζουν. Είναι οι ντόπιοι στο μεσότοπο, τον λένε ο βράχος του λιτρού. Αλλά αυτός ο βράχος είναι ένα εκπληκτικό ηφαιστειακό οικοδόμημα που στην Αμερική πάλι, επειδή εντάξει μπορεί να λέμε τα Αμερικανάκια, αλλά αυτά τα φυσικά μνημεία, θα μπορούσε να είναι το Devil's Tower, δέχεται άλλα 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι διασχίζουν την πλέον αφιλόξενη έρημο του κόσμου για να φτάσουν σε αυτή την περιοχή και να φωτογραφηθούν μπροστά σε ένα τέτοιο μνημείο. Όλοι οι επισκέπτες της Ερεσού είναι 150 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο. Λίγο πριν φτάσεις εκεί, στο δεξί σου χέρι υψώνεται, μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν υπήρχε καν σήμανση για αυτό το μνημείο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και δεν τα ξέρουμε. Και έρχομαι στο παράδειγμά μου. Αυτή η μικρή βραχονισίδα είναι η νησιόπη, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σίγρι. Στο Σίγρι είναι το κέντρο της προστατευόμενης περιοχής του απολιθωμένου δάσους και εκεί βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι μια βραχονισίδα που έγινε γνωστή στους περισσότερους όσους δεν έχουν σχέση με τη Δυτική Λέσβο, όταν πριν από μερικά χρόνια σηκώθηκε το ζήτημα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και ήταν και αυτή μια από τις γκρίζες ζώνες. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το μικρό νησάκι, χίλια στρέμματα, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Σίγρι. Βλέπετε την προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσου, η νησιόπη είναι εκεί. Και η νησιόπη δεν είναι απλώς ότι είναι μια μικρή βραχονησίδα, δεν είναι ότι έχει πάρα πολλά απολιθώματα, έχει και εκπληκτικές ακτές. Αν ήμασταν σε άλλη περιοχή του κόσμου, για παράδειγμα στην Ισπανία, και περνούσαμε
στην ακτή των Βάσκων, θα βλέπαμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικά σκαφάκια, μικρές επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί, γιατί βέβαια είναι τόσοι πολλοί τουρίστες που πάνε εκεί, που υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί για να κάνουν την κρουαζιέρα της ακτής. Να δουν δηλαδή αυτά τα μοναδικά στοιχεία που έχουμε και στη Λέσβο και στη Νησιώπη και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές και απλώς δεν τις εκμεταλλευόμαστε σαν ένα πάρα πολύ προσοδοφόρο τρόπο επιχειρηματικότητας, ειδικά των νέων που μπορεί να υπάρχουν και να αξιοποιήσουν τέτοιου είδους στοιχεία. Εδώ για παράδειγμα τι βλέπουμε, μια εντυπωσιακή ακτή, αυτό είναι η ηφαιστειακή στάχτη, εδώ βλέπουμε παλιά κανάλια τα οποία έχει διαβρώσει αυτό το υλικό το οποίο ήρθε μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και που είναι γεμάτο με απολιθωμένους κορμούς. Αυτό λοιπόν το νησί προσπαθήσαμε αφού υποβάλαμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο στην περιφέρεια και στο ΕΣΠΑ, να το αναδείξουμε σαν ένα θαλάσσιο πάρκο. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακό είναι, οι ακτές του δεν είναι μόνο μαγευτικές, είναι και γεμάτες από απολιθωμένους κορμούς, εδώ είναι το Σίγρι, βλέπετε πόσο κοντινή είναι η απόσταση, εδώ βλέπετε αυτούς τους απολιθωμένους κορμούς που μπορεί να δει κανείς και αυτό ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι στην Νησιώπη μπορούμε να δούμε και την ιστορία του Αιγαίου, πώς δηλαδή δημιουργήθηκε το Αιγαίο, πώς υπάρχουν στοιχεία της Αιγιείδας που καταβυθίστηκαν. Βλέπετε εδώ τους υποθαλάσσιους απολιθωμένους κορμούς. Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να με snorkeling, δεν είναι καν κατάδυση, που μπορούν να τους θαυμάσουν. Βλέπετε τους γιγάντιους απολιθωμένους. Αυτό που βλέπετε είναι τεράστιο απολιθωμένο δέντρο. Πίσω και εδώ είναι μια τεράστια κουφάλα η οποία έχει δημιουργηθεί σε αυτόν τον απολιθωμένο κορμό. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά άλλα απολιθώματα στην ακτή, αυτά έχουν αναδειχθεί, υπάρχει μια πλήρης καταγραφή όχι μόνο των χερσαίων και των υποθαλάσσιων απολιθωμάτων, αλλά με τη βοήθεια του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιστήμης της Θάλασσας και του Τμήματος Γεωγραφίας, έχει γίνει πλήρης καταγραφή της χλωρίδας, της πανίδας, των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν σε αυτό το νησί, του υποθαλάσσιου πλούτου της σύγχρονης ζωής που είναι επίσης μοναδικό και έγινε ένα ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο προσφέρεται. Υπάρχει και ένα, έχει γίνει καταγραφή όλων των θέσεων ενδιαφέροντος. Βλέπετε όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν φυσικά, έγιναν από το Τμήμα Γεωγραφίας με πλήρη καταγραφή, ειδικούς χάρτες, είναι και στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τους κατεβάσει στο κινητό, μπορεί να τους δει από το ίντερνετ και να πάρει όλη την πληροφορία. Έγινε πάρα πολλή δουλειά για τη συντήρηση και την ανάδειξη των απολιθωμάτων, εδώ εικόνες από την προσπάθεια, ειδική υποδομή για την προστασία, κιόσκια και άλλα στοιχεία για να μπορεί ο επισκέπτης εύκολα να μπορεί να επισκέπτεται το χώρο. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα το οποίο μπορεί να παίρνουν οι επισκέπτες και να περιηγούνται στην περιοχή, να δουν τις ακτές, να δουν τα υποθαλάσσια απολιθώματα, να επισκεφθούν το χερσαίο χώρο. Μια σειρά από δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί. Εδώ βλέπετε ένα σχολείο το οποίο για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2015 ήρθε και το 2014, ήρθε από την Ιαπωνία ειδικά για να δει αυτό. Βοηθήθηκε προφανώς από τη συμμετοχή της Λέσβου σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο και έχουμε ένα συνεχές ενδιαφέρον και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και για τουριστικές δραστηριότητες. Πέρσι το καλοκαίρι, υπογράψαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μια ειδική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και από φέτος το καλοκαίρι, από τον προσεχή Αύγουστο, η Λέσβος μετατρέπεται σε εκπαιδευτική βάση του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, όπου θα έρθει η πρώτη ομάδα φοιτητών για να κάνουν άσκηση υπαίθρου για 15 μέρες στο νησί, φιλοξενούμενοι από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και η Νησιώπη είναι ένα από τα key points αυτής της επίσκεψης, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας είπα. Αυτό για να δείξουμε ότι ακόμη ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, την περίοδο της κρίσης, την περίοδο που όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζορπίδης, η εικόνα που εκπέμπεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα διεθνή είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τον τουρισμό. Όχι γιατί είναι ψεύτικη εικόνα,
Όχι γιατί τα γεγονότα δεν έγιναν ή γιατί δεν θα εξακολουθήσουν να γίνονται, αλλά γιατί ποτέ αυτή η εικόνα δεν μπορεί να είναι στοιχείο μιας τουριστικής ανάπτυξης, ακόμα και αυτού του τύπου, της ήπιας ανάπτυξης, που ακριβώς χρησιμοποιεί πολύ μικρές υποδομές, έχει ανάγκη από πολύ μικρές επενδύσεις για να ανθίσει και άρα ταιριάζει απολύτως στο προφίλ της Λέσβου. Δυστυχώς πρέπει να προβάλλουμε μια άλλη εικόνα. Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε μέσα με τη βοήθεια και του Παγκόσμιου Δικτύου, με τη βοήθεια των συνεχών παρουσιάσεων, εκθέσεων της εξωστρέφειας στο εξωτερικό. Φέτος προβάλλουμε, θα προβάλλουμε από τον Σεπτέμβριο με την έκθεση που κάνουμε στη Ρωσία, στα πλαίσια του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας, την προσπάθεια αυτή και στο εξωτερικό. Οργανώνουμε θερινά σχολεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, περισσότερα από 40 διαφορετικά θερινά σχολεία, που είναι επίσης μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και η οποία συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα των νησιών στο εξωτερικό για άλλους λόγους. Έρχονται πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες και ένα από αυτά είναι το Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων, το οποίο είναι η 8η χρονιά που γίνεται υπό την αιγίδα της UNESCO στη Λέσβο. Ξεκινάει την προσεχή Τρίτη μέχρι τις 30 Ιουνίου. 40 άνθρωποι από 12 διαφορετικές χώρες θα βρίσκονται εδώ, προκειμένου να συζητήσουν, να δουν τη Λέσβο, την οποία τη θεωρούν πρότυπο για την ανάδειξη τέτοιων μνημείων στις δικές τους χώρες. Και μέσα από αυτές τις συνέργειες και με τη βοήθεια όλων αυτών των διαφορετικών ανθρώπων που θα έρθουν και θα δουν τη διαφορετική Λέσβο εδώ, μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε μια καινούρια προοπτική, κυρίως για τους νέους. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια νέοι άνεργοι άνθρωποι δουλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Από την αρχή προσπαθήσαμε να είναι νέοι από το νησί που ασχολούνται στις προσπάθειες ανάδειξης και προστασίας αλλά και προβολής αυτών των μνημείων. Ποιες είναι οι προοπτικές από τη δημιουργία του πόλου της Νησιώπης, που κατά την προσωπική μου άποψη αναβαθμίζει σημαντικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και ανοίγει καινούργιες προοπτικές για επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια κάποιου κρατικού φορέα, χωρίς τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, του Μουσείου, του ΕΣΠΑ, αλλά τώρα ξεκινούν ακριβώς γιατί υπάρχει υποδομή. Δεν χρειάζεται κάποιος να επενδύσει για να αναδείξει αυτά τα πράγματα, έχουν ήδη γίνει, άρα μπορεί να τα αξιοποιήσει για να στήσει μικρές επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν τους επισκέπτες που πρέπει να πάμε με αυτή. Κλείνω λέγοντας ότι το 1995 στο Σίγρι, 5.000 άνθρωποι πήγαιναν κάθε χρόνο για να επισκεφθούν αυτά τα πράγματα. Κατορθώσαμε. Το 2009 οι άνθρωποι αυτοί, αν υπολογίσουμε τα εισιτήρια που κόβονταν μόνο στην περιοχή, να φτάνουν τις 100.000. Να μένουν πολύ περισσότερο χρόνο, να έχουν δημιουργηθεί μικρές επιχειρήσεις με ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά η κρίση έπληξε όλο αυτό το ζήτημα, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Δηλαδή, αν σήμερα λόγω της κρίσης, λόγω της αδυναμίας του κράτους να βοηθήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά, πούμε ότι stop και δεν κάνουμε κάτι για να βγούμε από την κρίση, τότε σίγουρα θα βυθιστούμε ακόμα πιο βαθιά. Τι προσφέρει λοιπόν η Νησιώπη? Η Νησιώπη προσφέρει καινούργιες δυνατότητες για την ανάδειξη της Λέσβου σε σημείο αναφορά στο θαλάσσιο τουρισμό, με καινούργιες δράσεις και σαν αυτές που προώθησε η ΕΤΑΛ για τα πάρκα τα καταδυτικά και για bird watching, όχι μόνο στην κεντρική Λέσβο αλλά και στη δυτική Λέσβο, για ανάδειξη του τοπικού θαλάσσιου πλούτου, της χλωρίδας, της πανίδας, των απολιθωμάτων, των γεωτόπων, των παράκτιων μορφών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντική μορφή θαλάσσιου τουρισμού αυτή με τα σκάφη. Στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 200 σκάφη που κάνουν αυτή τη δουλειά στον κόλπο του Λαγανά. Προφανώς τα μεγέθη του τουρισμού είναι διαφορετικά, απλά το αναφέρω για να δείξω. Κύριε Ζούρο, είμαστε στα 18 λεπτά. Κλείνω σε ένα λεπτό. Προσπαθούμε οργανωμένες δραστηριότητες, snorkeling, surfing, περπάτημα, παρατήρηση της φύσης. Υπάρχουν τέτοιες μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε στον τομέα αυτό. Η προβολή των τοπικών προϊόντων, των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών αλλά και των μικρών επιχειρήσεων γίνεται και από το μουσείο συστηματικά στους ανθρώπους που έρχονται, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι απλά προϊόντα που μπορεί να βρει σε ένα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι προϊόντα που ενέχουν και την αξία του τόπου από τον οποίο παράγονται. Η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση είναι προφανώς ένας άξονας αυτών των δραστηριοτήτων και προφανώς η ήπια οικολογική οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στον τόπο,
που δημιουργεί καινούργιες θέσεις εργασίας και προσφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Ένα λοιπόν καινούργιο, υπαίθριο, θαλάσσιο μουσείο γεννιέται σιγά σιγά στη Δυτική Λέσβο και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι μια καινούργια προοπτική για την ανάπτυξη, η οποία εξακολουθεί να προχωρά με τις δυσκολίες της περίοδου την οποία ζούμε και που προφανώς χωρίς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και χωρίς το δυναμικό όλων των συναδέλφων που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζούρο και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρθα Ουζουνίδου, χημικό-μηχανικό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση στο συγκεκριμένο συνέδριο. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι η απόδοση έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα, συμβολή στην επιχειρηματικότητα. Αρχικά θα αναφερθώ στις έννοιες επιχειρηματικότητα και καινοτομία και πώς μπορούν αυτές οι δύο να συνδυαστούν μεταξύ τους, στη συνέχεια στην έρευνα και καινοτομία, τι αντίκτυπο έχει η έρευνα στην ανάπτυξη της οικονομίας, θα γίνει μία ανάλυση της έρευνας στην Ελλάδα μέσα από διαγράμματα και στο τέλος συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις. Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι δύο πολύπλευρες έννοιες, στενά όμως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς βιώνουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση. Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα αναστάτωσης και σύγχυσης, η σύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα ίσως να είναι η λύση για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για να είναι όμως πετυχημένη κάθε καινοτομική δραστηριότητα, θα πρέπει η καινοτομία να είναι η βασική φιλοσοφία και ο κεντρικός άξονας μιας επιχείρησης. Καινοτομία είναι η συνεχής διαδικασία που ξεκινάει από τη σύλληψη μιας ιδέας, περνά από το στάδιο της έρευνας και φτάνει τελικά στο στάδιο της υλοποίησης. Είναι δηλαδή ο μετασχηματισμός μιας νέας ιδέας σε ένα καινούριο είδος που εισάγεται με επιτυχία στην αγορά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η έρευνα και η καινοτομία δεν μεταφράζεται σε πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να υπάρχει η λειτουργική ενοποίηση του ερευνητικού χώρου μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει διασύνδεση ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας με τις λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων ως φορέων μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Η σύγχρονη εποχή μας ευνοεί τις εταιρείες εκείνες που κατορθώνουν να αξιοποιήσουν τη γνώση, τις τεχνολογικές ικανότητες, την εμπειρία, την έρευνα, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή και υπηρεσίες. Θα αναφέρω κάποιους βασικούς επενδυτικούς τομείς στην Ελλάδα, που στους περισσότερους μας είναι γνωστοί. Ένας πολύ σημαντικός επενδυτικός τομέας για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών και ο τουρισμός ποιότητας σημαίνει όμως παράλληλα και γεωργία ποιότητας. Δηλαδή, η ορθή αξιοποίηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος και της ελληνικής αγροτικής παραγωγής μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφέλη στις περιφερειακές οικονομίες. Ένας άλλος, επίσης πολύ σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία, είναι η τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας, διότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα διαθέτει άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλού επίπεδου επαγγελματίες που διαθέτουν μια διεθνή εμπειρία και επιχειρηματικό πνεύμα. Ένας άλλος κλάδος
είναι η ενέργεια. Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστή η αιωλική, η ηλιακή, καθώς και ενέργεια από βιομάζα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επίσης βοηθάει πάρα πολύ και επιτρέπει να διαδραματίσει η Ελλάδα έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων, προσφέροντας έτσι σημαντικές ευκαιρίες στη βιομηχανία της ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Εγώ, ως χημικός μηχανικός, είμαι από το χώρο της ενέργειας και προσπαθούμε να παράγουμε ενέργεια με διεργασίες που να είναι φιλικές στο περιβάλλον, δίχως ρήπους, να μειώσουμε τους ρήπους, που είναι και το απόσταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ενέργεια διασφαλισμένη, να έχουμε διασφαλισμένη τη δική μας ενέργεια και να μην στρεφόμαστε στο εξωτερικό. Δίχως ενέργεια δεν μπορούμε να ζήσουμε, δίχως ενέργεια δεν μπορούμε να παράγουμε. Εργάζομαι στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το ΕΚΕΤΑ αποτελείται από 4 Ινστιτούτα. Είναι το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, το Ινστιτούτο Μεταφορών, το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και το Ινστιτούτο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το ΕΚΕΤΑ είναι ένας βασικός πόλος παραγωγής γνώσης, καινοτομίας και έρευνας και αυτό το πετυχαίνει με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στα πλαίσια συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων κατασκευών και διατάξεων για την επίλυση σύνθετων πρακτικών προβλημάτων της ελληνικής βιομηχανίας, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικό τομέα. Το ΚΕΤΑ προσφέρει σχεδιαστικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες. Επίσης, ασχολείται με την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των διεργασιών, έχει αποτελέσει τη βάση για ανάπτυξη συγκεκριμένων διατάξεων για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων στη βιομηχανία. Επίσης, ασχολείται με την κατασκευή των πιλωτικών μονάδων, που είναι το προτινόμενο εργαλείο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή για την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών από εταιρείες. Δυστυχώς σήμερα η βιομηχανία έχει στραμμένη την πλάτη της προς τα ερευνητικά κέντρα, ενώ για να βρει λύσεις στα προβλήματά της στρέφεται σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ θα μπορούσε να ψάξει λύσεις στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Το ΚΕΤΑ είναι ένας φορέας ζωτικής σημασίας και έχει να προσφέρει και έχει να αποδείξει και να επιδείξει success stories και ιδέες που έχουν μετατραπεί σε προϊόντα, τα οποία όμως στο ευρύ κοινό δεν φαίνονται, και αυτό διότι τα προϊόντα αυτά δεν εφαρμόζονται. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε την κατανομή του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Όπως βλέπουμε, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σημείο, εκεί που βρίσκεται το κόκκινο βελάκι. Η Ελλάδα έχει πάντοτε, το διάγραμμα αυτό φαίνεται σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα έχει πάντοτε χαμηλότερη θέση του μέσου όρου από τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το διάγραμμα απεικονίζονται οι πηγές χρηματοδότησης των δαπανών, έρευνας και ανάπτυξης στις ελληνικές περιφέρειες. Μπορούμε να δούμε ότι στο Βόρειο Αιγαίο το 86,5% είναι του κράτους, το 2,5% είναι από επιχειρήσεις και ένα ποσοστό 6,1% είναι από το εξωτερικό. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε την ένταση της έρευνας και της ανάπτυξης αναπεριφέρεια. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 0,8% σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται στο 2%. Το προσωπικό της έρευνας και της ανάπτυξης στη συνολική απασχόληση σε ελληνικές περιφέρειες που είναι στο 1,2% ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 1,26%.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη των πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων ως φορέων μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Η έρευνα μέχρι στιγμής δεν υπήρξε στοχευμένη. Θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη έρευνα στα προβλήματα της περιοχής. Οι τοπικές κοινωνίες και οι περιφέρειες θα πρέπει να εστιάζουν και να κατευθύνουν την έρευνα στα δυνατά τους σημεία. Τώρα που βρισκόμαστε στο Βόρειο Αιγαίο, π.χ. στον τουρισμό, θα πρέπει να στοχεύουν σε 2-3 δυνατές ιδέες και να ζητάνε χρηματοδότηση για αυτά τα 2-3 δυνατά τους σημεία. Οι αποφάσεις που θα χρηματοδοτούνται μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης να μεταφέρονται στην περιφέρεια. Θα πρέπει να υπάρξει η ανάπτυξη τμήματων έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανία, δηλαδή μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα και κέρδος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή απουσία στρατηγικού σχεδιασμού. Τα πανεπιστήμια μπορούν να διοχετεύουν τη γνώση στα δυνατά σημεία της περιφέρειας. Όχι στις εικονικές συνεργασίες. Έχουν δαπανηθεί κονδύλια μέσω ερευνητικών προγραμμάτων για συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τη βιομηχανία, που δυστυχώς αυτές οι συνεργασίες υπήρξαν εικονικές. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο η Ελλάδα, δεν είναι εύκολο η Ελλάδα να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία γνώσης. Οι ερευνητές μας όμως έχουν την ικανότητα με τα κατάλληλα ερεθίσματα να αλλάξουν την εικόνα της χώρας μας στον τομέα της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και να υπάρξει μια βελτιστοποίηση αυτής της κατάστασης με τη διάχυση της καινοτομίας. Αυτή ήταν η δική μου οπτική και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ναούμ Μιλωνά, υποψήφιο διδάκτορα επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση που μου έγινε να συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο. Είναι γεγονός ότι έχω παρακολουθήσει, πλέον θα λέγαμε, την πλειονότητα των συνεδρίων της κυρίας Λεπίδου και κάθε συνέδριο έχει να μας προσφέρει κάτι ξεχωριστό και καινοτόμο. Έχω έρθει με διπλή ιδιότητα εδώ πέρα, με την πρώτη που μόλις ακούσατε από τη συντονίστρια και η δεύτερη είναι σαν συνεργάτης της κυρίας Λεπίδου και του περιοδικού K-Business. Και στο τέλος θα επιχειρήσουμε να δώσουμε έτσι τον τρόπο που το K-Business ενισχύει και προάγει την επιχειρηματικότητα των νέων. Σε πρώτη φάση, παρουσιάσουμε πολύ γρήγορα την σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας των νέων ενισχύει, θα λέγαμε, τις αξίες της αυτοεξάρτησης και της υπευθυνότητάς τους και αυξάνει συνολικά και μακροχρόνια την ευημερία της κοινωνίας. Σε αυτό τουλάχιστον έχουν καταλήξει οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Αυτό πάλι με βάση τις έρευνες που γίνονται μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση των προγραμμάτων κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα, τη συνεργασία των όλων των εμπλεκομένων φορέων της επιχειρηματικότητας, να μην γίνονται αποσπασματικές δράσεις, αλλά χρειάζεται ένας ενιαίος συντονισμός, η δημιουργία προγραμμάτων πλαισίου ή πλαισίων για την χρηματοδότηση πλέον των νεοφυών επιχειρήσεων. Έχουμε εξαιρετικές ιδέες, παράγονται συνεχώς πολύ καλές ιδέες από τους νέους ή από τα εργαστήρια των πανεπιστημίων ή άλλων ερευνητικών κέντρων ή θερμοκοιτίδων. Ωστόσο, όμως, το θέμα της χρηματοδότησης είναι, θα λέγαμε, σημαντικό και είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πολλές φορές δεν οδηγεί στην επιτυχία. Η δημιουργία προθερμοκοιτίδων και θερμοκοιτίδων σε όλες τις περιφέρειες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να την δούμε. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να μιλήσω γενικά για όλες τις μονάδες καινοτομίας ή για όλες τις
εκπαιδευτικές ας πούμε, δράσεις των πανεπιστημίων. Θα μιλήσουμε για τη δική μας, που είναι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία ιδρύθηκε το 2010 μαζί με όλες τις υπόλοιπες μονάδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Σε κάποια πανεπιστήμια ιδρύθηκαν το 2011 ή το 2012, είχαν λίγο καθυστερήσει, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Η αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας του ΑΠΙΘΗ, ορίσαμε σαν αποστολή, την καλλιέργεια και ενίσχυση των θετικών στάσεων των φοιτητών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, βασισμένες στις καινοτόμες ιδέες τους, εμπλουτίζοντας το γνωστικό τους υπόβαθρο και προωθώντας τη σύνδεσή τους με τον κόσμο του επιχειρήν. Τώρα, για να επιτύχουμε, να το επιτύχουμε αυτό, δηλαδή την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στην ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, ακολουθούμε την προσέγγιση που βλέπετε. Υλοποιούμε σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα σε 19 από τα 40 σχεδόν τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκπονούμε επιχειρηματικά σχέδια με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό και επικαιροποιούμε εκπαιδευτικό υλικό και μελέτες περίπτωσης. Έχουμε αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ένα μητρό φοιτητών και εξασφαλίζει επίσης, θα λέγαμε, διαδραστική επικοινωνία των φοιτητών με το Γραφείο Επιχειρηματικότητας. Έχουμε επεκταθεί σε συνέργειες με επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, και εκεί πολλές φορές το CAP Business έχει έρθει και μας έχει στηρίξει σε αυτό και έχει προβάλει όλα αυτά τα εγχειρήματα τα οποία γίνονται και τις συνέργειες. Η διοργάνωση των ημερίδων και των σεμιναρίων, η ενίσχυση πλέον και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μιλάμε πλέον για μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, οπότε η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία για να δώσουμε λύσεις σε πολλά ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα. Η διοργάνωση διαγωνισμών ετησίως επιχειρηματικών επιβράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών προτάσεων και σχεδίων, που το έχουμε ονομάσει Εύγεια Επιχειρήν. Τώρα, το μοντέλο που διδάσκουμε για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτό που βλέπετε. Ο χρόνος, θα λέγαμε, δεν μας το επιτρέπει να το αναλύσουμε. Αυτό που διδάσκουμε στους φοιτητές είναι να διαμορφώνουν στην αρχή την ιδέα τους. Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα, η εμπειρία και η επιρροή από την οικογένεια. Σε δεύτερη φάση πρέπει να αναγνωρίσουν την ευκαιρία, πώς όχι φυσικά επιπόλαια. Θα πρέπει να κάνουν μια εκτενή ανάλυση του περιβάλλοντος. Επίσης, πολλές φορές επηρεάζει την αναγνώριση ευκαιρίας κάποιες πολιτισμικές τάσεις απέναντι στην αποτυχία. Πολλές φορές, νομίζω, το είπαμε και σήμερα, υπάρχει, θα λέγαμε, μια προκατάληψη και ένα στίγμα απέναντι στην αποτυχία, στην πρώτη προσπάθεια δηλαδή κάποιος να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε την ευκαιρία, πάμε στο στάδιο πλέον της προετοιμασίας της επιχείρησής μας. Σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια εκτενή πάλι έρευνα της αγοράς, την έβρεση των εταίρων ή των επενδυτών που θα προσθεθούν στο επιχειρηματικό σχήμα, το οποίο ας πούμε, θα τρέξει συγκεκριμένη ομάδα. Η πρόσβαση πλέον στη χρηματοδότηση, εδώ υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι περιορισμοί. Μετά την προετοιμασία είναι πλέον είσοδος στην αγορά. Τα πνευματικά δικαιώματα ή τα βιομηχανικά δικαιώματα επίσης παίζουν ρόλο και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτή τη νομική διαδικασία. Η επιλογή του χρόνου είναι σημαντική. Επιλέξουμε τον κατάλληλο χρόνο να ξεκινήσουμε την επιχείρησή μας. Και τέλος είναι πλέον η ανάπτυξη της υφιστάμενης επιχείρησης. Πολλές φορές πλέον είναι πολύ σημαντική η δικτύωση ή η υποστήριξη από κάποιον μέντορα. Τώρα αυτά θα τα προχωρήσουμε. Απλώς θέλουμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια που λειτουργεί η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, έχουμε εκπαιδεύσει 1.266 άτομα. Έχουμε παράγει 410 θα λέγαμε business plan, επιχειρηματικά σχέδια με virtual εικονικές επιχειρήσεις, ότι έχει παραχθεί ένα μεγάλο, θα λέγαμε, ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω στα επιχειρηματικά σχέδια. Εδώ είναι η δράση της Μονάδας Καινοτομίας. Έχουν, θα λέγαμε, ότι πάνω στην κατεύθυνση και την προσπάθειά μας να αναπτύξουμε στάσεις ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ήταν σημαντική η αναγνώριση που είχε η προσπάθειά μας σε ένα πρόσφατο συνέδριο που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα από το Υπουργείο Εργασίας. Και θα, όπως βλέπετε στον πίνακα, το Αριστοτέλειο πήρε την πρώτη, τη δεύτερη και τέταρτη θέση. Τρίτη θέση ήταν μια ομάδα φοιτητών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταξύ των 15 ομάδων από πανεπιστήμια. Εδώ βλέπουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν
να εκπαιδευτούν πάνω στην επιχειρηματικότητα, αξιολογώντας ως πιο σημαντικό παράγοντα το ενδιαφέρον αντικείμενο του μαθήματος και ως ένα δεύτερο τις ευκαιρίες για τις επαφές που τους προσφέρονται με την αγορά εργασίας. Είναι οι τελετές που κάναμε για τη βράβευση των φοιτητών, τρεις φορές. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό και θα πάμε απευθείας μετά για την συμβολή του K-Business. Προκειμένου να μελετήσουμε την επιρροή που είχε το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην ανάπτυξη αυτό που λέγαμε της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στους φοιτητές, χρησιμοποιούσαμε ένα, θα λέγαμε, έγκυρο εργαλείο, ένα ψυχομετρικό εργαλείο, και το οποίο, όσο με, βασίζεται σε πέντε διαστάσεις. Πέντε διαστάσεις είναι η δυνατότητα εκτίμησης στην ανάληψη ρίσκου, η δημιουργική τάση, η υψηλή ανάγκη για επίτευγμα, η υψηλή ανάγκη για αυτονομία και ο εσωτερικός προσανατολισμός του ελέγχου. Αυτές οι πέντε διαστάσεις είναι τα βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας των επιχειρηματιών. Και μετρήσαμε τις τάσεις των φοιτητών πριν την παρακολούθηση του μαθήματος ή του προγράμματος και μετά. Και βλέπουμε ότι όλες αυτές οι στάσεις, τόσο σε δείγμα 234 φοιτητών το 2012-13, όσο σε δείγμα 273 φοιτητών το 2013 με το 2014, ότι όλες είναι, θα λέγαμε, σημαντικά βελτιωμένες. Άρα, αυτά τα προγράμματα είχαν μια σημαντική, θα λέγαμε, επίδραση στον τρόπο που σκέφτονται οι φοιτητές απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Ωρα. Ο CAMBusinessGR από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του, τόσο με τα πολλή συνέδρια όσο και με την έντυπη και ηλεκτρονική του έκδοση, είναι κοντά στην επιβράβευση των επιχειρηματικών και ερευνητικών εγχειρημάτων των νέων. Ας δούμε λίγο πλέον το CAMBusiness συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας. Εδώ βλέπουμε τις αφίσεις από τα προηγούμενα συνέδρια που έχουν γίνει. Έχουν γίνει, θα λέγαμε, σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Είναι σταθερή φυσικά η Θεσσαλονίκη, έχει γίνει στην Κύπρο, έχει γίνει στη Λάρισα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να είμαστε στην Λέσβο και φυσικά αυτή η διαδικασία δεν θα σταματήσει. Όλα αυτά ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2011, όταν η κυρία Λεπίδου, με το σύνθημά της κόντρα σε όλα, τόλμησε να κάνει αυτή την αλλαγή και να σηματοδοτήσει αυτό το, θα λέγαμε, το ξεκίνημα της τόνωσης της επιχειρηματικότητας των νέων ή της καινοτομίας ή της σύνδεσης της καινοτομίας και έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Δίνει συνεχώς το βήμα τόσο σε νέους επιχειρηματίες, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, καινοτόμους επιστήμονες, ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού στο να παρουσιάσουν τα δικά τους εγχειρήματα. Και αυτό που είναι σημαντικό και έχει προστεθεί, θα λέγαμε, από το 5ο πολυσυνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Next Generation επιχειρηματικότητα των νέων ερευνητών ή φοιτητών ή ερευνητικών ομάδων ή εργαστηρίων, στο οποίο πλέον βλέπουμε και τονίζουμε και προβάλλουμε όλα αυτά τις προσπάθειες που γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια ή στα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις θερμοκοιτίδες φυσικά ή κάποια ερευνητικά κέντρα όπως τα ΕΚΕΤΑ, όπως η προηγούμενη ομιλήτρια ανέφερε. Και το σημαντικό είναι ότι πάντα η K-Business επιβραβεύει σε κάθε πολυσυνέδριο την επιχειρηματική αριστεία και καινοτομία, με τα βραβεία που πάντα δίνουμε στο τέλος. Εδώ τώρα το K-Business είναι πάντα στο πλευρό των νέων που καινοτομούν και επιχειρούν. Δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες στα πολυσυνέδρια, δικτυώνονται με επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και στελέχη του δημοσίου, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν mentoring και feedback για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συμμετοχή τους σε αυτά τα συνέδρια, αξιοποιούν και προβάλλουν τις επιχειρηματικές ιδέες και τα εγχειρήματα προερχόμενα από όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τέλος παρέχει σημαντικά ερεθίσματα η παρακολούθηση αυτών των συνεδρίων στους νέους. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το 60% των συμμετεχόντων ή 70% θα έλεγαμε κατά μέσο όρο των συνεδρίων της K-Business είναι οι νέοι. Τώρα, σήμερα ήταν ίσως μια, έτσι θα λέγαμε, εξαίρεση. Ναι, τώρα στο μέλλον μπορούμε να το ενισχύσουμε. Έτσι. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι πολλές φορές κάποιες ιδέες που παρουσιάστηκαν στο K-Business μετά τα παιδιά ή ας πούμε οι ερευνητικές ομάδες δέχθηκαν στήριξη από επιχειρηματίες ή έχουμε το παράδειγμα μιας ομάδας φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
που είχαν κάνει ένα, θα λέγαμε, εξαιρετικό επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, παρουσίασαν την ιδέα τους, την αξιολόγησε πολύ θετικά ο τότε Πρίτανης, ο καθηγητής ο κ. Μιλόπουλος, πλησίασε τους φοιτητές και τους ζήτησε στο τέλος να συμμετέχουν σε αυτό το project, που ήδη και το διάστημα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε σχεδιάσει την, θα λέγαμε, τον τρόπο, την διαφοροποίηση των υπηρεσιών της κατασκήνωσης και αυτοί οι φοιτητές προσφέραν σημαντικές, θα λέγαμε, υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πολύ.